Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Ελλάδας απευθύνει θερμό χαιρετισμό στη σημερινή απεργιακή εκδήλωση και στην Αθήνα εδώ αλλά και σε δεκάδες πόλεις που γίνονται αυτή τη στιγμή κινητοποιήσεις. Χαιρετίζει κάθε εκπαιδευτικό μαθητή και γονιό που σήμερα δίνει το αγωνιστικό παρόν ενάντια σε ένα ακόμη αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Χαιρετίζει κάθε εργαζόμενο που κάνει δική του υπόθεση τι γνώση και τι μόρφωση θα πάρουν τα παιδιά του. Αυτό το νομοσχέδιο, σύσσωμο το γονεϊκό κίνημα, εκπαιδευτικοί και μαθητές, απαιτούμε να μην ψηφιστεί. Έχουμε εκφράσει τις θέσεις μας για το σχολείο που έχουμε ανάγκη σήμερα, και εμείς και τα παιδιά μας, αλλά και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ένα σχολείο ενιαίο, 12χρονο, δημόσιο και δωρεάν, που θα παίρνει υπόψη του και τις σημερινές ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες για ολόπλευρη επιστημονική μόρφωση των παιδιών μας σε σύγχρονες υποδομές και με όλο το κατάλληλο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Αντί για αυτό το νέο νομοσχέδιο, φέρνει ένα σχολείο με περισσότερα παιδιά στις τάξεις σε δημοτικό και νηπιαγωγείο, ακόμη και ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, 16 στο νηπιαγωγείο, 20 στο δημοτικό, είναι ένα γεγονός που θα οδηγήσει σε κύμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων τμήματων. Ο αριθμός των μαθητών στα γυμνάσια και λύκεια θα ορίζεται κάθε χρόνο με υπουργικές αποφάσεις, δηλαδή ανάλογα με το τι κενά θα υπάρχουν στους εκπαιδευτικούς. Με εργαστήρια δεξιοτήτων και την προώθηση μιας γνώσης αποσπασματικής και ένα γεωγραφικό προσδιορισμό καλών και κακών σχολείων. Με τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας ακόμη και από το δημοτικό. Με πρωτεύουσας και δευτερεύουσας σημασίας μαθήματα γυμνασίου που κατηγοριοποιούν τη μόρφωση σε χρήσιμη και μη χρήσιμη. Με την τράπεζα θεμάτων και ένα λύκειο εξεταστική αρένα. Με εξετάσεις πανελλαδικού τύπου από την πρώτη κιόλας λυκείου να προστίθεται ακόμη περισσότερο άγχος στους μαθητές και να συμπιέζεται ο δημιουργικός ελεύθερος χρόνος που έχουν ανάγκη. Με την τράπεζα θεμάτων οι μαθητές να σπρώχνονται στα φροντιστήρια και οι γονείς στην οικονομική απόγνωση, αφού θα βάζουμε όλο και πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη για τη μόρφωση των παιδιών μας. Το μόνο που θα διασφαλίσει η τράπεζα θεμάτων είναι ανισότιμη εξέταση μαθητών που ακόμα και με ευθύνη του Υπουργείου δεν θα έχουν διδαχτεί την ύλη. Με την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση να διαμορφώνει ένα αυτόνομο σχολείο, προωθώντας την ανισοτιμία στη γνώση. Ένα σχολείο που σταδιακά θα αποκόπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα διαμορφώνει πρόγραμμα μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες τοπικής οικονομίας, αντί να παρέχει σε όλους τους μαθητές ίδιο επίπεδο γνώσεων. Με την επαναφορά των πολυήμερων αποβολών, με την αδιαφορία για παράλληλη στήριξη και τμήματα ένταξης, με εγγύηση της κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών μόνο στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ενώ πάνω από 30.000 αναπληρωτές οργώνουν την Ελλάδα εβδομάδες και μήνες ακόμη μετά το πρώτο κουδούνι. Με διδασκαλία των Αγγλικών στο νηπιαγωγείο, ενώ τα παιδιά δεν έχουν κατακτήσει ακόμα τη χρήση της μητρικής τους γλώσσας. Παράλληλα, την ίδια στιγμή αρνούνται να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής, με σύγχρονους όρους και προϋποθέσεις να ενισχύσουν τα νηπιαγωγεία με όλο το απαραίτητο βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό, με την προώθηση της αριστείας και μέσω των προτύπων και των πειραματικών, σε πλήρη αντίθεση δηλαδή με την ενιαία καθολική δημόσια και δωρεάν παιδεία που εξυψώνει το μορφωτικό επίπεδο του λαού και της νεολαίας. Με μία άκρως αντιπαιδαγωγική και επικίνδυνη ταυτόχρονη εξύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση μέσα από τη ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος, υποβαθμίζοντας την εκπαίδευση, κάνοντάς την ένα σχολικό μάθημα reality. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, δεν έχει πρωτοτυπήσει πουθενά. Κανένα από τα χρόνια αιτήματα του γονεϊκού κινήματος δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Δεν γίνεται καμία κουβέντα για αύξηση χρηματοδότησης, για εξυγχρονισμό υποδομών, για δωρεάν μεταφορές και για κάλυψη κενών θέσεων σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, θεωρούμε αντιεκπαιδευτικό το νομοσχέδιο, μακριά από τις σύγχρονες διευρυμένες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να το αποσύρει. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι όσο το αγαθό της ολοκληρωμένης μόρφωσης δεν εξασφαλίζεται δημόσια και δωρεάν, καθολικά για όλα τα παιδιά, εμείς οι γονείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τη μόρφωση που δικαιούνται τα παιδιά μας. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα.